η NASA επανεκκίνησε μια αποστολή για τη μελέτη του αστεροειδούς Άποφης, καθώς αυτός άρχισε να πλησιάζει την τροχιά της Γης. Ένα διαστημόπλοιο, το οποίο πρόσφατα επέστρεψε από το βαθύ διάστημα, στάλθηκε ξανά από την NASA για να πραγματοποιήσει τρεις μελέτες. Το διαστημικό σκάφος OSIRIS-REx της NASA, το οποίο ονομάστηκε OSIRIS-APEX, αποστάλθηκε για να μελετήσει το εξαιρετικά κοντινό πέρασμα του αστεροειδούς Απόφης το 2029. Το διαστημόπλοιο επέστρεψε στη Γη τον Σεπτέμβριο, μετά από 7 χρόνια συλλογής δειγμάτων από τον αστεροειδή Bennu. Ο Απόφης, επίσης γνωστός και ως θεός του χάους, αναμένεται να περάσει κοντά στη Γη στις 13 Απριλίου 2029, σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιόμετρων, που είναι πιο κοντά σε σύγκριση με μερικούς τεχνητούς δορυφόρους και θα είναι ορατός στο ανατολικό ημισφαίριο. Ο διαστημικός βράχος, ο οποίος μετρά περίπου 338 μέτρα σε διάμετρο, πλησιάζει τη Γη κάθε 7.500 χρόνια. Η βαρύτητα της Γης θα επηρεάσει τον διαστημικό βράχο, καθώς πλησιάζει στην τροχιά της, και το OSIRIS-APEX θα παρατηρήσει τις επιπτώσεις για να δει πώς αλλάζει η επιφάνειά του. Οι επιδράσεις της Γης πιθανόν να αλλάξουν τη διάρκεια της ημέρας του αστεροειδούς, η οποία αυτήν τη στιγμή είναι περίπου 30,6 ώρες. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κατολισθήσεις και σεισμούς στον Απόφης. Η NASA ανέφερε ότι το διαστημόπλοιο όχι μόνο θα εξετάζει τις αλλαγές στην επιφάνεια, αλλά θα χαρτογραφεί επίσης την επιφάνεια και θα αναλύει τη χημική σύνθεση του βράχου. Το διαστημόπλοιο θα πλησιάσει επίσης σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από την επιφάνεια του βράχου, ώστε οι κινητήρες του να μπορούν να εκτοξεύσουν το καύσιμο προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο θα δουν τι έχει προκαλέσει αυτή την αναστάτωση και θα παρέχουν στους επιστήμονες μία ματιά στο υλικό που βρίσκεται κάτω από αυτό.